Πάμε να δούμε λοιπόν εγώ καιρούς που ο Κρόνος που είναι δικός σας κυβερνήτης επιστρέφει σε όρθη πορεία. Έτσι λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα σκεφτείτε ότι μπορεί να ήταν λίγο έτσι σε μια κατάσταση λιθαργική. Τώρα λοιπόν ξυπνάει. Ξυπνάει στο ζώδιό σας, μπαίνει σε όρθη πορεία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει προκλήσεις από τη μια πλευρά, ανταμοιβές από την άλλη, έτσι, περισσότερες ευθύνες, δεσμεύσεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κρόνο, έχει πάντα μέσα του την έννοια της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς, του λιγότερου ελεύθερου χρόνου που μπορεί να έχει κάποιος για να διαθέσει σε αυτά που του αρέσουν, περισσότερο χρόνο σε αυτά που πρέπει, γιατί ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης του πρέπει, μεγαλύτερος ανταγωνισμός, άρα από εδώ και κάτω ολοταχώς τέλος πάντων για όλα αυτά τα οποία χτίσατε, χτίζετε και θα χτίσετε μέχρι να βγει εντελώς από το δικό σας ζώδιο, κάτι που θα συμβεί το 21. Αλλά όπως έχεις πει εσύ, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Εσείς είστε συνηθισμένοι σε αυτά. Είναι δεύτερη φύση σας, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι μια χαρά μπορείτε να τα πάτε. Φυσικά θα προσέξετε ό,τι αφορά θέματα υγείας, γιατί πολλές φορές μέσα στη δίνη των υποχρεώσεων και της καθημερινότητας ξεχνάμε τα βασικά. Μην τα ξεχνάτε τα βασικά. Το βασικότερο αγαθό είναι η υγεία.